Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ επιβεβλημένο να ξεκινήσω την ομιλία μου αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μόλις προχθές, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε μια λίστα 649 σελίδων. 649 σελίδων φρίκης με τα ονόματα των νεκρών από την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα. Στις πρώτες 14 σελίδες αυτής της λίστας αναφέρονται ονόματα βρεφών κάτω του ενός έτους. 14 σελίδες με βρέφη ημερών και μηνών που δολοφονήθηκαν από το Ισραήλ. Και 100 ολόκληρες σελίδες με ονόματα παιδιών έως 10 ετών. 34.344 αναγνωρισμένοι νεκροί, πάνω από 41.000 ονόματα συνολικά, μαζί με αυτούς που δεν έχουν ακόμα μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί και χωρίς να συνυπολογίζονται άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από άλλες αιτίες, όπως η πείνα, η έλλειψη φαρμάκων, η κατάρρευση των νοσοκομείων, αλλά και εκείνοι που βρίσκονται ακόμα και σήμερα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο χρειάζεται να συμβεί για να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και να δράσουμε αναλόγως. Χθες είχαμε το πρώτο ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που υποβλήθηκε από την πλευρά της Παλαιστινιακής Αρχής υπό την ιδιότητα του κράτους παρατηρητή της Γενικής Συνέλευσης. Παρότι δεν είναι δεσμευτικό αυτό το ψήφισμα, με το οποίο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζητάει να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη και να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ, έχει ωστόσο αυτό το ψήφισμα τη δική του ξεχωριστή αξία. Έρχεται σε συνέχεια της γνωμοδότησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και η μεγάλη πλειοψηφία στη σχετική ψηφοφορία καταδεικνύει ότι το Ισραήλ αρχίζει να απομονώνεται στη διεθνή πολιτική σκηνή. Κάτι που φαίνεται ότι επιτέλους, μετά από όλο αυτό το διάστημα, το αντιλήφθηκε και η ελληνική κυβέρνηση και τάχθηκε υπέρ του ψηφίσματος. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα κράτος στο Ισραήλ και μια κυβέρνηση που πλέον φαίνεται ότι έχει επιλέξει, μετά τη γενοκτονία στη Γάζα, τη γενίκευση και την επέκταση του πολέμου. Αυτό δείχνει και οι χθεσινές και προχθεσινές τρομοκρατικές, γιατί περί τρομοκρατικών ενεργειών πρόκειται, επιθέσεων στο Λίβανο. Αυτή η αδιανόητη επίθεση με ανάφλεξη σε βομβητές και ασυρμάτους, που δείχνει ότι πλέον έχουμε περάσει μια εντελώς διαφορετική φάση, σε μια νέα φάση που αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, σε μια νέα φάση δυστοπίας και πολεμικής φρίκης. Πρέπει επιτέλους να το συνειδητοποιήσουμε. Η Δύση φέρει ιστορικές ευθύνες για αυτήν την τραγική εξέλιξη. Η Δύση, η οποία εξοπλίζει και υποστηρίζει πολιτικά τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ. Εμείς ως Νέα Αριστερά είχαμε ταχθεί εξ αρχής στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και έχουμε εξ αρχής καλέσει και καλούμε και σήμερα την ελληνική κυβέρνηση αλλά και την εθνική αντιπροσωπεία, την ελληνική βουλή, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να αποκτήσει η χώρα μας ρόλο ειρηνευτικής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Βουλής να κληθεί ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, ο κύριος Αμπάς, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καλέσαμε τις δυνάμεις προοδευτικής αντιπολίτευσης σε κοινό μέτωπο για να προχωρήσουμε στη διαδικασία αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους και το κάνουμε ξανά και σήμερα. Σας καλούμε για μία ακόμη φορά και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να προχωρήσουμε επιτέλους στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967. Να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να μπει επιτέλους ένα τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να σταθούμε επιτέλους
όπως αρμόζει στη χώρα μας, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα με επιτρέψετε όμως να αναφερθώ και σε μια επέτειο χθες που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γιατί πριν από 11 χρόνια, σαν χθες, ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φίσας στάθηκε όρθιος και σε δημόσια θέα, όπως λένε και οι δικοί του στίχοι, απέναντι στους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Στάθηκε όρθιος για να προστατεύσει τους φίλους του, για να σπάσει το φόβο που τα τάγματα εφόδου του νεοναζιστικού μορφώματος με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας έσπερναν στις λαϊκές γειτονιές, στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι, στον Πειραιά, στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, στους εργάτες, στους μετανάστες, και πριν αφήσει την τελευταία του πνοή έδειξε τον δολοφόνο του, που ήταν αυτό το γεγονός, αυτό το εγκληματικό γεγονός, αυτή η δολοφονία ήταν και η αρχή του τέλους για την νεοναζιστική συμμορία. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς σήμερα, 11 χρόνια μετά, είναι να μην ξεχνάμε, είναι να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε γιατί ο αντιφασιστικός αγώνας βεβαίως δεν τελειώνει ποτέ, είναι διαρκής και η προστασία της δημοκρατίας απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Γιατί μπορεί η εγχώρη νοσταλγή του ναζισμού να είναι σήμερα στη φυλακή, βλέπουμε όμως δυστυχώς σήμερα και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακροδεξιά μορφώματα να σηκώνουν και πάλι κεφάλι και μάλιστα να φτάνουν να διεκδικούν ακόμα και κυβερνητικούς θόκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και οφείλουμε να θυμόμαστε και να επαγρυπνούμε, γιατί η απαξίωση, η υπονόμευση, η εργαλειοποίηση των θεσμών και των θεσμικών αντιβάρων είναι πληγές στο κράτος δικαίου. Είναι πληγές στην ίδια τη δημοκρατία μας. Και αυτές οι πληγές ανοίγουν δρόμους πάρα πολύ επικίνδυνους. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια απαξιώνει, υπονομεύει και εργαλειοποιεί θεσμούς, υπηρεσίες και θεσμικά αντίβαρα, όπως εργαλειοποίησε την ΕΕΠ, όπως υπονόμευσε την ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τι έγινε πριν από λίγες μέρες, αλήθεια? Δυστυχώς, εδώ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προφανώς κατ' εντολή της κυβέρνησης, πέρασε στα ψηλά. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επέβαλε κυρώσεις σε 5 άτομα και μία νομική οντότητα για τον ρόλο τους στην γνωστή, σε εμάς εδώ πάρα πολύ γνωστή, εταιρεία Intellexa, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Αυτό κι αν μας είναι γνωστό εδώ στην Ελλάδα. Στην ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών διαβάζουμε ότι, προσέξτε, ως μέρος της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας εμπορικού κατασκοπευτικού λογισμικού, το Intellexa Consortium διατηρεί επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και στους πελάτες του συμπεριλαμβάνονται κρατικοί φορείς και κυβερνήσεις. Στους στόχους των προϊόντων κατασκοπίας του Intellexa Consortium περιλαμβάνονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι, ειδικοί σε θέματα πολιτικής και πολιτικοί κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτά είναι, τα λέει το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν τα λέω εγώ. Και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικής πληροφόρησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Bradley Smith, δήλωσε ότι, ακούστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα ανεχθούν τη χωρίς ευθύνη διάδοση τεχνολογιών που απειλούν την εθνική μας ασφάλεια και υπονομεύουν την ιδιωτικότητα και τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών μας. Αυτά λέει ο Αμερικανός Υπουργός. Με λίγα λόγια δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στα εταιρικά σχήματα της Intellexa, η οποία εμπορεύτηκε το Predator και από εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και με άδειες που εξέδωσε το ελληνικό κράτος.
Και το κάνουν, λένε αυτό οι ΗΠΑ, το κάνουν. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν με επίκληση στην εθνική τους ασφάλεια και τις πολιτικές ελευθερίες των Αμερικανών πολιτών. Αυτό κάνουν οι ΗΠΑ. Και εδώ, στην Ελλάδα, στη χώρα που αποδεδειγμένα έχουν αποτελέσει στόχο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο δημοσιογράφος, ο Θανάσης ο Κουκάκης, ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και υπουργοί της κυβέρνησης, εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησης, σε αυτή λοιπόν τη χώρα εδώ, όπου η δημοσιογραφική έρευνα έχει αποκαλύψει διασυνδέσεις και παράλληλες ή εναλλάξ παρακολουθήσεις μεταξύ Predator και Ape, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα? Για την κυβέρνηση δεν τρέχει κάστανο. Θα μας ζητήσει και τα αρέστα σε λίγο από πάνω για τις υποκλοπές. Και για τη δικαιοσύνη διώκονται για πλημέλημα άνθρωποι της Ιντελέξα, χωρίς να τίθεται καν θέμα εθνικής ασφάλειας, όπως είπα πριν λίγο ότι θέτουν οι Αμερικάνοι. Και οι κοινές παρακολουθήσεις στα ίδια άτομα, την ίδια χρονική περίοδο, από την ΕΥΠ και από το Predator της Ιντελέξα, να θεωρούνται μια απλή σύμπτωση. Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι έκθετη. Και όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να ρίξει άλλο ένα πέπλο συγκάλυψης και συσκότησης σε αυτή την ιστορία, δεν θα το καταφέρει. Είναι πολλαπλώς έκθετη κυβέρνηση, είναι διεθνώς έκθετη κυβέρνηση πλέον και, επιτρέψτε μου να πω, κυρίως και πρωτίστως είναι πολλαπλώς έκθετος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αποφάσισε, σπέβδοντας, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση, να θέσει την ΕΥΠ υπό την προσωπική του εποπτεία. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση, θα συνεχίσει να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή στο σώμα του κράτους δικαίου, στο σώμα της δημοκρατίας μας, και γι' αυτό εμείς δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να το προσπεράσετε έτσι. Γιατί όλα αυτά, αυτή η απαξίωση των θεσμών, αυτή η διάλυση κάθε έννοιας κράτους δικαίου, αυτή η διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, όλα αυτά είναι που ανοίγουν τελικά το δρόμο προς την ακροδεξιά. Μαζί με τη φτωχοποίηση, μαζί με τη βίαιη αναδιανομή του πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω, μαζί με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, μαζί με την εξυπηρέτηση φιλικών συμφερόντων. Και κομμάτι βεβαίως αυτής της εξυπηρέτησης φιλικών συμφερόντων είναι και το σημερινό νομοσχέδιο. Της τρίτης κατά σειρά τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι πλέον είναι σαφές σε όλους μας και όλες μας ότι ζούμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, και δυστυχώς το βιώσαμε με πάρα πολύ επώδυνο τρόπο, ζούμε την κατάρρευση των ελληνικών υποδομών στις μεταφορές. Και αυτό δεν το λέω ελαφρά την καρδία. Τα αποτελέσματα δυστυχώς αυτής της κατάρρευσης τα βιώσαμε στα Τέμπη. Και 1,5 χρόνο μετά αυτήν την ανίποτη τραγωδία, αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, η κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς είναι χειρότερη και από τότε. Είναι χειρότερη 1,5 χρόνο μετά από ό,τι ήταν τότε όταν συνέβησαν τα Τέμπη. Γιατί μπορεί το έγκλημα αυτό να μας συγκλώνει σε όλους, είναι ένα συλλογικό τραύμα για τον ελληνικό λαό, μπορεί να βρισκόμαστε σήμερα στο μικροσκόπιο των Βρυξελών για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν εκεί, μπορεί η φήμη της χώρας να έχει τρωθεί ανεπανόρθωτος ασφαλής ταξιδιωτικός προορισμός, όμως 1,5 χρόνο μετά έχουμε γραμμές χωρίς ασφάλεια, έχουμε γραμμές χωρίς σηματοδότηση, έχουμε γραμμές χωρίς τηλεδιοίκηση. 1,5 χρόνο μετά έχουμε διεύρυνση ενός καθεστώτος κανονικοποίησης, θα έλεγα, της απουσίας έργων συντήρησης και αναβάθμισης σε όλες τις δημόσιες υποδομές των μεταφορών. Και 1,5 χρόνο μετά
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε δύο παρολίγων δυστυχήματα μέσα στην ίδια ακριβώς μέρα. Στη γραμμή του προαστιακού, στους Αγίους Αναργύρους, όπου με πανομοιότυπο, ανατριχιαστικά πανομοιότυπο τρόπο με τα Τέμπη, δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν στην ίδια γραμμή, αντίθετης κατεύθυνσης, σε πορεία σύγκρουσης. Και είχαμε κι άλλο ένα, στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή της χώρας, όπου, ακούστε, η αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με πεσμένα δέντρα τα οποία ήταν πάνω στην σιδηροδρομική γραμμή. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατάρρευσης των υποδομών μεταφοράς στη χώρα μας. Τα ζούμε κάθε μέρα, αλλά τις αιτίες αυτής της κατάρρευσης μπορούμε να τις βρούμε, να τις διαπιστώσουμε και στο σημερινό νομοσχέδιο. Και θα μου πει κανείς, ενδεχομένως και καλοπροαίρετα, μα καλά, τι μας λες τώρα, τι σχέση έχει η τροποποίηση της σύμβασης της παραχώρησης του ΟΛΦ με την κατάρρευση των σιδηροδρόμων? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πολύ μεγάλη σχέση. Γιατί τις αιτίες αυτής της κατάρρευσης τις βρίσκει κανείς στην αντίληψη μιας κυβέρνησης της σημερινής όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Από αυτή τη στρεβλή και επικίνδυνη αντίληψη, δυστυχώς, που διέπεται και το σημερινό νομοσχέδιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων ιδεολειψιών που κυριάρχησαν μετά το 1990 και στη χώρα μας, των πολιτικών ελίτ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε εκείνη την περίοδο, και στη συνέχεια ως αποτέλεσμα και της Δημοσιονομικής Επιτροπίας και αυτού του καθεστώτος απώλειας της πολιτικής και οικονομικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χώρας μας, οδηγηθήκαμε σε ένα 20ετές πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο όμοιό του συναντάμε μόνο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μετά το 1990, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, για να έρθουμε στο προκείμενο, στην παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, η σύμβαση παραχώρησης είχε κάποιες προβλέψεις, είχε κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Εξασφάλιζε ότι θα γίνουν κάποιες καθόλου αμελητές επενδύσεις ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ. Και προβλέφτηκαν αυτές οι επενδύσεις ακριβώς για να αναβαθμιστεί το λιμάνι και να διαχειρίζεται αυξημένους όγκους εμπορευματοκιβωτίων. Προβλέφτηκαν, ειδικά στην περίπτωση της προβλήτας 6, για να μπει η Θεσσαλονίκη και στο χάρτη της κουραζιέρας. Έγινε επίσης ταυτόχρονα κατανοητό ότι η αναβάθμιση του ΟΛΦ θα περνούσε πρωτίστως μέσα από τη μεταφορική του διασύνδεση, την οδική αλλά και τη σιδηροδρομική, ώστε να αποτελεί πραγματικό κόμβο για τη βαλκανική ενδοχώρα. Τι έγινε όμως αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν? Τι έγινε αυτά τα 5 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Πραγματικά, χωρίς καμία δόση υπερβολής, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε απολύτως τίποτα. Δεν αναβάθμισε την οδική σύνδεση του ΟΛΦ, δεν αναβάθμισε τη σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΦ, δεν εξασφάλισε καν την πραγματοποίηση των επενδύσεων 180 εκατομμυρίων, όπως είχε υποχρέωση ο παραχωρησιούχος βάσει της σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι στις παραχωρήσεις το αντίβαρο είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Το δημόσιο, το κράτος, επιλέγει να θυσιάσει κάτι εν προκειμένου την απόλυτη ιδιοκτησία μιας υποδομής, ενός περιουσιακού του στοιχείου, αντισταθμίζοντάς το με κάτι άλλο. Με τις επενδύσεις, με την οικονομική ανάπτυξη, με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και στις αντίστοιχες συμβάσεις προβλέπονται και ποινικές ρήτρες. Και υπάρχει βέβαια και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης όταν το ένα μέρος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του. Έτσι δεν είναι? Εδώ με το σημερινό νομοσχέδιο τι ακριβώς γίνεται? Τι ακριβώς κάνετε ως κυβέρνηση? Πώς διαφυλάσσετε, πώς προστατεύετε το δημόσιο συμφέρον?
απαλλάσσοντας τον ιδιώτη επενδυτή από κάθε ευθύνη για την καθυστέρηξη έναρξης των έργων, που η ίδια η σύμβαση ορίζει ως υποχρεωτικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αυτές δηλαδή τις επενδύσεις που αποτελούσαν τη βασική συνθήκη για να γίνει η παραχώρηση. Εσείς τι κάνετε, παρατείνετε απλόχερα αυτές τις προθεσμίες για άλλα 5 χρόνια? Και νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι είστε σε θέση να αντιληφθείτε ότι τα επιχειρήματα που επικαλείστε περί αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δήθεν μετέβαλαν το νομικό πλαίσιο, αν είναι δυνατόν, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μεταβάλλει κανένα νομικό πλαίσιο, ή περί του πολέμου στην Ουκρανία, και αυτό το ακούσαμε ως επιχείρημα. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα αυτά, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι απολύτως ανεπαρκή και δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Αντίθετα, υπάρχει κάτι άλλο εδώ, το οποίο επιβεβαιώνει και την νεοφιλελεύθερη καταστροφική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώνει και τις δικές μας ανησυχίες. Και μιλάω για την απώλεια εσόδων του δημοσίου, που την αποτυπώνει και η έκθεση του Γουλουκού, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Γιατί αυτό ούτε μπορείτε να το κρύψετε, ούτε μπορείτε να το αποφύγετε. Και αυτό έχει δύο σημαντικές επιπτώσεις. Πρώτον, αποδεικνύει περίτρανα ότι όλη αυτή η αδράνεια και η απαλλαγή του παραχωρησιούχου σημαίνει βλάβη για το δημόσιο συμφέρον, άρα η κυβέρνησή σας δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Και δεύτερον, αυτή η απώλεια εσόδων θα πρέπει με κάποιον άλλο τρόπο να καλυφθεί. Πώς ακριβώς λοιπόν θα καλυφθεί αυτή η απώλεια από άλλες πηγές του κρατικού προϋπολογισμού? Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με περικοπές από άλλα κονδύλια? Το σύνηθες θύμα, το κοινωνικό κράτος, θα πληρώσει και πάλι? Θα γίνει με φορολογική επιβάρηση των ασθενέστερων, που είναι τα συνήθη υποζύγια τα οποία πληρώνουν το Μάρμαρο? Θα το διαπιστώσουμε αυτό στο εγγύς μέλλον. Θα ήθελα όμως να ξαναγυρίσω σε αυτό το οποίο είπα λίγο πριν. Γιατί κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο, το στρατηγικό, το ιδεολογικό εδώ είναι η αντίληψη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Μια αντίληψη που δεν μένει βεβαίως σε επίπεδο ιδεών. Ακολουθούν και εφαρμοσμένες πολιτικές, όπως και αυτή η σημερινή, για τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εσείς οποιαδήποτε παραχώρηση, είτε αφορά υποδομές, είτε αφορά υπηρεσίες, την βλέπετε όχι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όχι προς όφελος της ανάπτυξης και των πολιτών, αλλά το βλέπετε σαν ένα προστατευτικό πλέγμα για χάρη των λίγων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που εκπροσωπείτε. Ανοίγετε αγορές, δημιουργείτε ευκαιρίες όπου μπορείτε για να εισχωρήσουν οι ιδιώτες, τους αφήνετε αλληλεξέλεγκτους στη συνέχεια είτε να κερδοσκοπούν σε βάρος κοινωνίας, όπως γίνεται με την ακρίβεια, είτε να καθυστερούν τις υποχρεωτικές επενδύσεις, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε, του ΟΛΦ, χωρίς να αντιμετωπίζουν την παραμικρή συνέπεια. Χωρίς καν να μπει στον κόπο παραχωρησιούχος να εξηγήσει, να επικαλεστεί έναν σοβαρό λόγο για να ζητήσει την παράταση. Τους λόγους τους εφευρίσκετε εσείς οι ίδιοι οι υπουργοί της κυβέρνησης. Αυτή είναι η θρησκευτικού τύπου πίστη της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία της αγοράς. Έχουμε λοιπόν την οικονομία που το κράτος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συμφερόντων των ισχυρών, την οικονομία του μηδενικού ρίσκου για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η αντίληψη ότι το κράτος είναι αυτό το οποίο πρέπει να αναλάβει το ρίσκο ακόμα και για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ότι αν ένας μεγάλος ιδιώτης, όχι βεβαίως το μαγαζί της γωνίας, αλλά αν ένας μεγάλος ιδιώτης, καπιταλιστής, επενδύσει, τότε πρέπει η επένδυσή του αυτή να είναι εξασφαλισμένη. Και ότι είναι δουλειά του κράτους να εξασφαλίσει αυτήν την επένδυση. Και κάνετε και κάτι άλλο. Κάνετε κάτι άλλο για να φτιάξετε αυτό το σενάριο το οποίο σας βολεύει, για να αποδείξετε προς τους πολίτες ότι αυτή η πολιτική είναι ένας μονόδρομος. Τι κάνετε λοιπόν? Της ιδιωτικοποίησης προηγείται η υποεπένδυση, η δημόσια υποεπένδυση.
Υποεπένδυση σε κάθε δημόσια υποδομή, σε κάθε κοινοφελές δίκτυο. Υποεπένδυση που δεν εξηγείται όμως από τη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η Ελλάδα σήμερα το 2024 και την πενταετία που εσείς κυβερνάτε βρίσκεται σε μια θέση που δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία της, οικονομική ιστορία της. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις, σε κεφάλαια για τη διασφάλιση ειδικά των υποδομών, των πράσινων υποδομών, όπως αυτό που συζητάμε σήμερα, σήμερα στην εποχή του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, που δεν είχε ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν. Η υποεπένδυση, λοιπόν, δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικών περιορισμών. Η υποεπένδυση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Δεν είναι απλώς και μόνο διαχειριστική ανικανότητα, που υπάρχει και αυτό. Είναι πρωτίστως ένα καλά οργανωμένο πολιτικό σχέδιο. Να απαξιωθεί το δημόσιο και να εξυψωθεί το ιδιωτικό. Μπορεί η Τίνα, περίφημη «There's no alternative» λογική, να πέθανε διεθνώς τη δημοσιονομική κρίση, αλλά εσείς εδώ επιχειρείτε να την εξυψώνετε κάθε μέρα σαν την πέτρα του Σισύφου. Αυτό δυστυχώς πληρώσαμε στα Τέμπη, αυτό παραλίγο να πληρώσουμε και προχθές στον Προαστιακό, αυτό δυστυχώς πληρώνουμε και με τις πολιτικές σας επιλογές, όπως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο βλάπτει τα συμφέροντα του δημοσίου, βλάπτει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και εδώ να θυμίσω, μιας και αναφέρθηκα στα Τέμπη, αναφέρθηκα στον Προαστιακό, να θυμίσω ότι η Νέα Αριστερά έχει ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, έτσι ώστε να έρθουν να δώσουν εξηγήσεις ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και οι διοικήσεις της ΟΣΕ και της Hellenic Train για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο, πριν έχουμε και άλλα ατυχήματα, πριν θρηνήσουμε νέα θύματα, και περιμένουμε και από όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν και να συνταχτούν με αυτό το αίτημα. Δυστυχώς, πληρώνουμε και εδώ, κύριε Υπουργέ, και σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, την πολιτική μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού που είναι ταγμένη στην εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων και σπρώχνουν τους πολλούς, σπρώχνουν τους μικρομεσαίους, σπρώχνουν τα ασθενέστερα στρώματα, σπρώχνουν τους εργαζόμενους στη φτωχοποίηση. Που τους έφερε αυτή η πολιτική στην τελευταία θέση ως προς την αγοραστική δύναμη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά πρώτους στην αδυναμία κάλυψης βασικών ιατρικών αναγκών και πρώτους σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω, και θα κλείσω τώρα με αυτό, δεν είναι απλώς αριθμοί, δεν είναι στατιστικά της Eurostat τα οποία διαβάζουμε τους πίνακες και πάμε παρακάτω. Αφορούν τις ζωές των συμπολιτών μας. Αφορούν τις ζωές των συνανθρώπων μας. Και είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής μιας κυβέρνησης που επιμένει στην ίδια παλιά συνταγή, αυτή τη συνταγή η οποία μας οδήγησε και στη χρεοκοπία, αυτή τη συνταγή η οποία οδήγησε στη φτωχοποίηση, αυτή τη συνταγή η οποία οδήγησε στην κοινωνική περιθωριοποίηση πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει μια αντικοινωνική πολιτική. Και γι' αυτό η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει προτού διαλύσει τα πάντα. Για να φύγει όμως, πρέπει και η αντιπολίτευση, η αριστερή αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Να δώσει διέξοδο διαφυγής και να δώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με μαχητικότητα, με σοβαρότητα, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με σαφές κοινωνικό περιεχόμενο και στίγμα. Η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα σε αυτήν τη μάχη, θα επιμείνουμε ότι η δεξιά δεν θα πέσει με παραγοντισμούς, η δεξιά δεν θα πέσει με τον ευτελισμό της πολιτικής, η δεξιά θα πέσει από ένα λαϊκό μέτωπο που θα καταθέσει στην κοινωνία ένα πρόγραμμα ευθέως αντιπαραθετικό προς αυτό που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ένα πρόγραμμα που θα ανοίγει νέους δρόμους για την κοινωνική πλειοψηφία. Και επειδή εμείς αυτά τα οποία λέμε θέλουμε κιόλας να τα εννοούμε, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα 6 βασικών αιχμών. Για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για την υγεία, για τη στεγαστική κρίση,
για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την πολιτική προστασία, για την εργασία. Και θα επιμείνουμε σε αυτόν τον δρόμο. Θα επιμείνουμε στο δρόμο της προγραμματικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τελικά τη δεξιά θα την νικήσει το πρόγραμμα της αριστεράς. Σας ευχαριστώ.